που λένε θα ισοπεδώσουμε την Αθήνα, μην τολμήσετε να κάνετε τίποτα. Είναι αυτό κράτος ασφαλές? Κοιτάξτε, νομίζω ότι σε αυτά τα ζητήματα χρειάζεται ένα μέτρο από όλους μας. Το να λέμε ότι αν είναι κράτος ασφαλές αυτό, πάμε στην απέναντι όχθη. Δηλαδή, αυτό που κατέκτησε η Ελλάδα όλο αυτό τον καιρό και στη συνείδηση πολλών ανθρώπων, το ότι είναι μια χώρα ασφαλής, πάμε δηλαδή από κάποια γεγονότα που εγώ δεν τα καταδικάζω απερίφραστα, έτσι, να μην θεωρηθεί ότι έχω καμία ανοχή. Λοιπόν, να το ανατρέψουμε, μάλιστα εν όψη και μιας πολύ κρίσιμης περίοδου, της τουριστικής περίοδου. Ναι. Νομίζω λοιπόν ότι η αστυνομία, εγώ οφείλω να πω, επειδή υπήρξα και προϊστάμενός της, έχει όλες τις δυνατότητες, εκδηλώνω την εμπιστοσύνη μου, να αντιμετωπίσει, απνευστεί όλες αυτές τις καταστάσεις. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι η δημοκρατία έχει, παρέχει τη δυνατότητα στον καθένα να διαμαρτύρεται, αλλά όχι να καταστρέφει την περιουσία του άλλου. Μάλιστα. Είπατε ότι ήσασταν και προϊστάμενος εκεί στην αστυνομία. Την ίδια ώρα που συμβαίνουν αυτά, ο ομόλογός σας, ο κύριος Τόσκας, καταφέρεται κατά των αστυνομικών. Εγώ δεν έχω ξαναδεί υπουργό να λέει ότι φταίνε οι αξιωματικοί. Οι αξιωματικοί εντολές δεν εκτελούν, κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε, τώρα ο Τόσκας είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από το στρατό. Είναι αυτοπιθαρχημένος άνθρωπος. Δεν μπορεί να λέει τυχαία κάποια πράγματα. Κάτι συμβαίνει ίσως, το οποίο πιστεύω ότι μαζί με την ηγεσία θα το αντιμετωπίσει. Αν δηλαδή υπάρχουν παραλήψεις που βγαίνουν τέτοιου είδους κενά, νομίζω απνευστοί πρέπει να αντιμετωπιστούν, γιατί πρέπει να προστατεύσουμε όλοι μας ως κόρη οφθαλμού, και το λέω όλοι μας, γιατί τουλάχιστον πρέπει σε κάποια ζητήματα να έχουμε κοινό τόπο όλοι. Αφορά την Ελλάδα αυτό, δεν αφορά την κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση. Προβλήματα τέτοια, για να είμαστε ειλικρινείς, πάντοτε στην Ελλάδα υπήρχαν. Την κυβέρνηση αφορούν, όμως η κυβέρνηση κυβερνά. Λοιπόν, ωραία, βεβαίως. Τώρα την ευθύνη την έχει αυτή η κυβέρνηση. Και νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπίσει όλα αυτά εν τη γενέση τους. Χθες είχαμε τον ανασχηματισμό, κύριε Υπουργέ, και ο κύριος Φώτης Κουβέλης είναι αναπληρωτής υπουργός Άμυνας. Το σχόλιο σας για την είσοδο του κυρίου Κουβέλη το περιμένατε? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω ότι είμαι προφήτης και προβλέπω. Η παρουσία όμως του Φώτη Κουβέλη, τον οποίον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, σηματοδοτεί την αντίληψη του Πρωθυπουργού να προχωρήσει με σταθερά βήματα στη διεύρυνση αυτού του χώρου, και θα τολμήσω να πω σε μία σηματοδοτή, είναι άλλη μία προσπάθεια, δεν είναι αυτή καθεαυτή μόνο, την βούληση να υπάρξει προγραμματική σύγκληση μετεκλογική με τις δυνάμεις του ευρύτερου αυτού χώρου. Με το ΠΑΣΟΚ δηλαδή. Έτσι εγώ το αντιλαμβάνομαι. Και ο κύριος Κουβέλης στο ΣΥΡΙΖΑ ήτανε. Εντάξει, ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά δημιουργήθηκε όλη αυτή, η οποία ήταν ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και περίπου στο χώρο ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και τις δυνάμεις του. Μετεκλογικά δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να δει και την συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, με το κίνημα αλλαγής. Εγώ πιστεύω ότι ο τελικός προορισμός όλων, αυτή είναι η φυσική συνέπεια, διότι ο χώρος αυτός είναι ένας ευρύτερος χώρος της κεντροαριστεράς. Εκείνο που λείπει είναι να υπάρξει, να ανοίξει ο διάλογος για μια προγραμματική σύγκληση. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα, δηλαδή δεν είναι δυνατόν αύριο μετά τις εκλογές να υπάρξουν άλλου είδους παραφύσιν πολιτική, εννοώ. Και με τον Καμένο και με την κεντροαριστερά. Κοιτάξτε, εγώ λέω τώρα για τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Ότι σιγά σιγά θα ξεπεραστούν και πικρίες που μπορεί να υπάρχουν και δισκαμψίες και δισταγμοί. Η φυσική ροή των πραγμάτων για όσους θέλουν να δουν τα πράγματα αποφλειωμένα και με ρεαλισμό είναι ο φυσικός σύμμαχος. Ναι, αλλά τώρα δεν λειτουργείται με το φυσικό σύμμαχο. Είναι... με τον κύριο Καμένο συγκυβερνάται, ο οποίος έχει χαρακτηρίσει το Φώτη Κουβέλη ως άρχοντα των μαξιλαριών. Κάτω από μία... αυτά. Κάτι από... Κοιτάξτε, στη ζωή δεν... Εμείς οι πόντιοι λέμε μια ωραία παροιμία. Ναι. Πάτα παν και πορπά. Δηλαδή, περπάτα, πάτα πάνω και προχώρα. Η ζωή δεν σταματάει εκεί. Η φυσική εξέλιξη των πραγμάτων οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Γι' αυτό και θεωρώ ότι η γραμμή των ίσων αποστάσεων δεν βοηθάει ούτε τον ίδιο αυτό το χώρο. Εγώ αυτό πιστεύω, αλλά αυτό δεν είμαι εγώ αυτός που θα το καθορίσω, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ένα θέμα το οποίο των τελευταίων ημερών και αφορά το Υπουργείο σας είναι αυτή η ιστορία με τον κύριο Στεφάνου, ο οποίος κάνει απεργία πείνας έξω από το... Δεν κάνει απεργία πείνας. Έκανε. Ή τέλος πάντων, εκδήλωσε την πρόταση. Λύθηκε το θέμα αυτό. Κύριε Κούτρα, να σας πω κάτι. Ναι. Γιατί πάλι βγήκε το πρωί στον Υπουργό και έλεγε ότι θα βρει απέναντι όλη την εταιρεία. Ακούστε με, κύριε Κούτρα. Εγώ να γράψω στο βιογραφικό μου ότι στην θητεία μου δεν έκαναν απεργία πείνας οι εργαζόμενοι, οι ναυτικοί, αλλά έκανε ένας υφοπλιστής. Είναι γι' αυτό κάτι. Λοιπόν, θα προσθέσει στο βιογραφικό σας. Ακούστε, κύριε Κούτρα, υπάρχει μια διαμάχη εφοπλιστών που αφορά όχι τις γραμμές, αλλά τα ωράρια. Λοιπόν, και το Υπουργείο προσπαθεί κάθε φορά. Νομίζω όλο αυτό το χρονικό διάστημα που είσαι στο Υπουργείο ποτέ δεν σας απασχόλησε τέτοιο θέμα. Τώρα προέκυψε ένα θέμα, προσπαθούμε να το διευθετήσουμε, οφείλουν όλοι να δείξουν κατανόηση και κυρίως να μην θεωρεί ο καθένας ότι μπορεί αυτός να επιλέγει αυτό που θέλει χωρίς να υπάρχει μια συνεννόηση και μια συνεργασία. Έληξε, εγώ πιστεύω, χθες είχαμε μια σύσκεψη, δεν ξέρω γιατί... προκύπτει πάλι το θέμα. Με την εταιρεία εννοείται και τον κύριο... Με όλους τους εμπλεκόμενους. Καταλήξαμε κάπου. Εγώ κατέληξα κάπου και εκεί θα πάω. Θα βγάλω και ένα δελτίο τύπου σε μία ώρα που θα φύγω τώρα από εδώ και θα διευθετηθεί το θέμα και νομίζω ότι όλοι πρέπει να μπουν σε αυτή τη λογική. Μάλιστα. Στο βιογραφικό σας, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να εγγράψετε και την πρόταση που κάνει η Νέα Δημοκρατία κατά του προσώπου σας για τη σύσταση της Προανακριτικής Επιτροπής. Γιατί στο ΠΚ που αναφέρεται και γιατί αν το διαβάζω σωστά το ρεπορτάζ, κατηγορείστε για δίκημα εκ παραλήψεως επειδή δεν εκδώσατε δελτίο τιμών κτλ. Νομίζω αρχικά δεν κατηγορείται κανένας, ούτε οι 10 που είναι στην προανακριτική, ούτε ο Κουρουπλής με τον Πολάκη. Να σας ρωτήσω, την έχετε διαβάσει? Ποια? Την πρόταση. Την πρόταση της Προανακριτικής Επιτροπής. Την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, δεν την έχω διαβάσει. Το σέβομαι γιατί όταν τη διαβάσει θα τη συζητήσουμε. Γιατί να μην τη συζητήσουμε? Γιατί σας λέω ότι φάσκει η πρόταση, αν τη δείτε. Να δούμε λοιπόν που φάσκει. Ακούστε, φάσκει και αντιφάσκει γιατί. Λέει, εγκαλεί τον κύριο Ξανθό ότι το Σεπτέμβριο που ανέλαβε δεν εξέδωσε το δελτίο τιμών γιατί υπήρχε η απόφαση. Τότε έκανα ή δεν έκανα? Εξέδωσα ή δεν εξέδωσα? Εδώ την έχω, σας τα δώσω. Εξεδώσατε λοιπόν απόφαση. Το 27 Αυγούστου εξέδωσα την απόφαση. Η προηγούμενη απόφαση του προηγούμενου χρόνου, ξέρετε πότε εξεδόθη? 6 Αυγούστου. Και εγώ εδώ έχω τα προαπαιτούμενα. Έχω τα mail που η Τρόικα μου έλεγε ότι κύριε, ο προηγούμενος νόμος έχει προστατευτικές διατάξεις, δεν θα προχωρήσεις σε τιμολόγηση αν δεν αλλάξεις τον νόμο. Τι μου λέτε τώρα, αυτά είναι αστεία να τα λέμε και τέλος πάντων. Κύριε Υπουργέ, βάλτε μια ανωτελεία για να το συζητήσουμε το θέμα της Νοβάρτις και το χαρτί της κυρίας Δράκου και τις ανώνυμες καταγγελίες κτλ. Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Συζητούσαμε για την Νοβάρτις. Και την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής. Και υπάρχει και ένα χαρτί τέλος πάντων της κυρίας Ράικου εδώ. Μια ανώνυμη καταγγελία. Δεν της κυρίας Ράικου, κύριε. Ανώνυμη καταγγελία προς την κυρία Ράικου. Προς την κυρία Ράικου. Που έγινε πότε? Μισό λεπτό να δω τις. 33 του 2017. Όχι, 33 του 2017 έχει πρωτοπολίσει. Κατάλαβαν ότι έρχεται τσουνάμι, ρίξαν και μια καταγγελία, η οποία, κύριε Κούτρα, είναι λίγο άδικο όταν δεν αναφέρεστε σε αυτά που λέει. Λέει λοιπόν ότι ο Κουρουπής εξέδωσε υπουργικές αποφάσεις τον Δεκέμβριο του 2016. Επί της ουσίας όλη η καταγγελία είναι ανυπόστατη. Γιατί είναι ανυπόστατη? Δηλαδή δεν λέει γιατί τίποτα. Δεν ήταν υπουργός το 2016, σου λέει ο Κουρουπής. Ωστόσο, αλλά... λέει εδώ. Ναι. Δεν λέει. Ο κύριος... γιατί ο κύριος... Αλλά και αυτό, ναι, το περιεχόμενό της, παιδιά, όποιοι το διαβάζουν, όσοι ξέρουν από τα ζητήματα των φαρμάκων, δεν λέει τίποτα. Μάλιστα. Είναι ένας νόμος. Το δημόσιο έχει ζημιωθεί περίπου 40 εκατομμύρια. Να το ρωτήσετε. Είναι ένας νόμος που ψηφίστηκε ο 42-13, το άρθρο 22, παράγραφος 4, που μιλάει για αυτή τη εθελοντική μείωση, η οποία είναι υποχρεωτική, δεν παρέχει στον Υπουργό δικαίωμα να κάνει τίποτε άλλο. Και κάθονται τώρα και λένε, πήραν μια ανώνυμη καταγγελία. Γιατί ο κύριος Κουρουπής, ναι, αλλά πήγε στην εισαγγελία. Εντάξει, αφήστε, αφήστε. Λέει, γιατί δεν εφάρμοσε τον νόμο που αναφέρει τα γενώσιμα, ότι η τιμή του πρέπει να είναι το 65% των οφάτων. Να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, ένα από τα βασικά που λέτε είναι ότι το Δεκέμβριο του 2016 που λέει, εγώ, παιδιά, δεν ήμουν υπουργός υγείας. Άλλος ήταν υπουργός υγείας. Ας πούμε. Μα δεν έγινε. Ούτε οι υπουργοί υγείας του Δεκεμβρίου του 2016 δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο. Ο Βενιζέλος που αναφέρεται στην κατηγορία για τον Μάιο του 2012. Μισό λεπτό. Για τον Μάιο του 2012 που δεν ήταν υπουργός οικονομικών. Εγώ, άκουσε, κύριε Κούτρα, εγώ είμαι πάρα πολύ προσεκτικός όταν μιλάω για ανθρώπους. Λοιπόν, προσεκτικός του στείλα τώρα στην προακριτική όμως. Σκάνδαλο υπάρχει. Πολύ εκτεταμένο. Σε αυτό το επίπεδο των πολιτικών. Έτσι, ακούστε, όχι, δεν μιλάω για πολιτικά πρόσωπα. Ναι. Λοιπόν, τα πολιτικά πρόσωπα θα διερευνηθούν και κανένας δεν έχει δικαίωμα πριν διερευνηθούν να λέει ό,τι θέλει. Εγώ δεν μιλάω για πολιτικά πρόσωπα. Ότι υπάρχει σκάνδαλο, ότι υπάρχουν πάρα πολύ εμπλεκόμενοι του χώρου της υγείας, διότι εγώ επανειλημμένα είχα μιλήσει για παθητική δωροδοκία, επανειλημμένα είχα μιλήσει για τον τρόπο με τον οποίο γινόντουσαν οι αδειοδοτήσεις των φαρμάκων από το ΡΕΟΦ, επανειλημμένα για το ότι ήμασταν η χώρα με τα περισσότερα συνέδρια από όλη την Ευρώπη. Ναι. Όλο αυτό το σύστημα κάτι είχε από κάτω. Μάλιστα. Αφήστε λοιπόν, ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να το διερευνήσει και ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες. Εσείς θέλετε, λέτε στους συναδέλφους σας να ψηφίσουν ναι για την προανακριτική που πρότεινε η Νέα Δημοκρατία για εσάς? Γιατί να... δηλαδή υπάρχει σοβαρός άνθρωπος που να λέει ότι υπάρχει εμπλοκή στο δικό μου όνομα. Αν υπάρχει... η Νέα Δημοκρατία το λέει, είναι αξιωματική για την πολίτευση. Επίσης η Νέα Δημοκρατία για τους άλλους υπάρχει. Εγώ λέω, με βάση την πήρατε και κάνατε σημαία την καταγγελία. Ωραία, η καταγγελία λέει για υπουργικές αποφάσεις. Καταθέστε τις. Τις υπουργικές αποφάσεις που έχετε λάβει. Το γεγονός ότι ο κύριος Σαλμάς δεν προσυπέγραψε την προκαταρκτική, πώς το κρίνετε? Δικαίωμα, τι να κάνω εγώ τώρα? Να κρίνω εγώ? Ρωτήστε τον κύριο Σαλμά, εμένα ρωτάτε. Όχι, εσείς αναφέρατε το όνομα του κυρίου Σαλμά ότι συνεργαστήκατε. Στη Βουλή εσείς το είπατε. Δεν έχω. Εγώ, καλά κάνανε οι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας και κάναν την κίνηση αυτή, διότι δείχνουν ότι είναι σε πανικό. Και ότι αυτό είναι μια κίνηση πολιτικού αντιπερισπασμού. Και όποιος ξέρει λίγο από τα πράγματα, καταλαβαίνει. Εγώ εδώ υπάρχουν δύο ίδια δεδομένα. Ακούστε. Είπατε μόλις πριν ότι αν κάποιος σοβαρός άνθρωπος πιστεύει για τον Κουρουπλή κάτι, με βάση αυτές τις καταγγελίες. Όχι. Να σας πω εγώ όχι. Για τους άλλους οι καταγγελίες είναι σοβαρές. Όχι, δεν είναι σοβαρές. Λοιπόν. Είναι προστατευόμενοι μάρτυρες, η Νέα Δημοκρατία μιλάει για κουκούλα, για σκευωρία, για στημένη υπόθεση. Τώρα χρεώνεται στο ΣΥΡΙΖΑ κάτι το οποίο είναι άδικο. Ειλικρινά σας το λέω. Δεν το λέω από πολιτική διάθεση. Σας το χρεώνει εξωματική αντιπολίτευση. Όχι, λάθος το κάνει. Γιατί? Δηλαδή, γιατί αυτή ήταν μια τριβή που όλοι την ξέραμε λίγο πολύ στον χώρο της συγκεκριμένης εταιρείας και βγήκε όλη αυτή η καταγγελία. Ας αφήσουμε λοιπόν τη δικαιοσύνη να τελειώσει την ιστορία. Γιατί όλοι αναγνωρίζουμε πλέον ότι είναι σκάνδαλο. Και γιατί να μην το ελέγξει η δικαιοσύνη μέχρι το 17, δηλαδή το 15 σταμάτησαν όλα και γίνανε μια χαρά. Δεν της απαγορεύει κανείς να ελέγξει ό,τι θέλει. Μα μέχρι το 15. Από τη στιγμή, όχι. Έχει δικαίωμα να σας πω κάτι. Ας πάει κάποιος να κάνει μια μηνυτήρια αναφορά εναντίον μου με υπογραφή, όχι γενικά και αόριστα, για το τι έκανα ή το τι δεν έκανα. Διότι εγώ λέω ότι σε μία περίοδο, την πιο ταραγμένη περίοδο της πατρίδας μου, κράτησα την πατρίδα μου χωρίς να της λείψει ένα φάρμακο, όταν έγιναν επανειλημμένες απόπειρες να δημιουργήσουν κάποιες εταιρείες τεχνητή έλλειψη. Λοιπόν, και ότι έκανα τρία πράγματα. Ναι. Ένα λεπτό να τα πω. Ότι πάγωσα τις τιμές της συμμετοχής των πολιτών, να μην αυξάνονται η συμμετοχή των πολιτών, πράγμα το οποίο γινόταν τα τελευταία 3 χρόνια. Ότι πήρα αυτό που παρακρατούσαν οι πολυεθνικές στον πόρο, το χοντρεμπορικό κέρδος όταν πουλούσαν απευθείας στα φαρμακεία, και τον έκανα πόρο του ΕΟΠΗ, που 20 χρόνια κανένας δεν το τόλμησε. Και αφού η Τρόικα δεν μου επέτρεπε, διότι αυτά είναι στοιχεία, υπάρχουν, το λέει μέσα και το χαρτί της Τρόικας, ναι, ότι είναι προαπαιτούμενο να αλλάξει ο νόμος για να γίνει η τιμολόγηση. Μέχρι τώρα λέγατε ότι δεν έκανα τιμολόγηση. Τώρα η Νέα Δημοκρατία στο χαρτί της λέει ότι έκανα τιμολόγηση. Καθυστερημένη. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τη Νέα Δημοκρατία. Καλά κάνετε και την ευχαριστή Νέα Δημοκρατία. Αλλά αφού είπατε μόλις πριν ότι ούτε για τους άλλους είναι σοβαρές οι καταγγελίες, γιατί ψηφίσατε? Όχι, δεν είπα τίποτα. Ακούστε. Είπατε πριν ότι ποιο σοβαρό άνθρωπο πιστεύει για τον Κουρουπλή ότι μπορεί να ευσταθούν? Σας λέω για τους άλλους ευσταθούν, όχι μου λέτε. Τότε τι ψηφίσατε? Εκεί είναι εντελώς διαφορετικά. Άλλο προστατευόμενος μάρτυρας και άλλο ανώνυμη καταγγελία. Το ίδιο πράγμα. Αλλά εγώ σας λέω, η ανώνυμη καταγγελία. Ακούστε με, ακούστε. Η ανώνυμη καταγγελία μου χρεώνει έκδοση υπουργικών αποφάσεων. Καταθέστε τις. Σας είπα και στο τηλέφωνο, κύριε Κούτρα, ότι αφού με κάλεσε στην εκπομπή, να έχεις και τις υπουργικές αποφάσεις που εξέδωσα. Δεν τις είχα. Καλά, δεν την καταθέτει. Τι ναι, είχα, τι είπα εγώ, τη Νέα Δημοκρατία? Νέα Δημοκρατία πρέπει να την καταθέσει. Όχι, εγώ καλοπροαίρετα έχω πει σε όλους τους δημοσιογράφους που έκαναν σημαία την ανώνυμη καταγγελία, μα εδώ όμως, διότι όλο αυτό το σύστημα εκπορεύεται, ακούστε, για τους άλλους καλά, υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα, για μένα όχι για την ανώνυμη. Ένα ολόκληρο σύστημα του κυρίου Μητσοτάκη, όπου βρείτε τον Κουρουμπλή, σκοτώστε τον. Όχι... πολιτικά εννοείται. Πολιτικά. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Γιατί έχει γίνει αυτό? Γιατί ξέρει. Για από την κόντρα που είχατε για τη μητέρα του. Από εκεί. Αλλά εγώ. Θέλετε να πάρετε τίποτα πίσω από αυτά που έχετε πει? Όχι. Πώς? Από αυτά που έχετε πει για τη συγχωρεμένη. Δεν είπα γιατί. Ναι. Κοιτάξτε, και εδώ έγινε εσκεμμένη σύγχυση. Ναι. Ποτέ δεν είπα εγώ για την αειμνηστή κουβέντα. Είπα για το Σωματείο Ελληνική. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Καμία κουβέντα δεν έχω πει εγώ ποτέ για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Ποτέ. Μάλιστα. Ούτε τώρα ούτε τότε. Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Ένα για την Νοβάρτις ακόμη. Να ρωτήσω για αυτό το έρμο το ΠΚ. Το οποίο βγήκε ο κ. Κουρουπής και είπε ο ΠΚ. Και στον Παπαδάκη το είπε. Ναι, πολύ καλά έκανε και το είπε. Ωραία, αφού εξετάζονται οι άλλοι, γιατί να μην εξεταστείτε κι εσείς αυτό? Το ΠΚ τι αναφέρεται στην καταγγελία την ανώνυμη. Τώρα εντάξει. Εμείς είπαμε το ίδιο πράγμα. Δεν υπάρχει. Καθαρός όποιος θέλει. Εγώ δεν φοβάμαι. Εγώ να φοβηθώ. Άρα, λοιπόν, να τα εξετάσουμε όλα. Εγώ σας προκαλώ όποιον θέλει να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά με συγκεκριμένα στοιχεία, και εγώ θα κάνω αυτό που δεν τόλμησε να κάνει κανείς. Πείτε το. Άστο. Θα σου πω τι θα κάνει. Θα παραιτηθεί. Ας κάνουν μηνυτήρια αναφορά με συγκεκριμένα στοιχεία, τι έκανα ή τι δεν έκανα, και θα δείτε τι θα κάνω εγώ. Για τους άλλους δεν πρέπει να κάνουν το ίδιο? Επωνύμως. Ήρθανε. Γι' αυτό λέω τα βάλατε όλα στον νόμο, στην κυρία Τομιχανή. Τον κάνανε οι άλλοι. Έχετε δίκιο. Δεν ψήφισα εγώ. Βεβαίως. Τον κάνανε οι άλλοι. Αυτό τι σημαίνει? Αυτή τη στιγμή από τη στιγμή. Δηλαδή, ακούστε, συγγνώμη, Υπουργέ. Ακούστε να σας πω κάτι. Αν βγει ο Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές και βρεθούν τρεις. Κουκουλοφόροι μάρτυρες προστατευόμενοι. Μην τους λες κουκουλοφόρους. Τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες. Και καταγγέλνουν 1, 2, 3 για τον Κουρουπλή. Θα είναι καλό? Εγώ τότε θα κάνω αυτό που η συνείδησή μου λέει. Που σας είπα. Θα κάνω, γιατί δεν θα επιτρέψω ποτέ σε κανέναν να βάλει σκιά στο όνομα. Όπως είμαι πολύ προσεκτικός για όλους τους ανθρώπους. Ναι. Γιατί υπάρχουν οικογένειες πίσω, υπάρχουν. Δηλαδή, αυτό που λέτε θα κάνετε αν υπάρχει ποινική αναφορά, τι είναι? Θα παραιτηθείτε? Είπα κάτι, δεν χρειάζεται. Εσείς κάνετε ερμηνεία. Βγάλω ερμηνεία. Λοιπόν, τι πάμε παρακάτω? Λοιπόν, το παρακάτω. Παρακάτω είναι ο κύριος Βίζερ, κύριε Κουρουπλή. Ο κύριος Βίζερ, ο κύριος Τόμας Βίζερ, ο πρώην επικεφαλής του Euro Working Group, ναι, ο οποίος το εξάμηνο που είπατε εσείς ότι ήσασταν στο Υπουργείο Οικονομικών και κρατήσατε όρθιο τον τομέα φαρμάκων με τις διάφορες πολυεθνικές, λέει ότι εκείνο το εξάμηνο, το πρώτο εξάμηνο του 2015, στοίχησε 200 δισεκατομμύρια ευρώ στην ελληνική οικονομία και με μετριοπαθείς συντηρητικές εκτιμήσεις. Το είπε πριν από λίγο στους Δελφούς. Στο φόρουμ που θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός σε λίγη ώρα. Ωραία, θα μιλήσω κι εγώ αύριο για την αυτιλία. Να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Αυτό Αυτή η ιστορία. Το ότι η άλλη στοίχησε 200 δις και άλλοι λένε στοίχησε 80 δις. Πόσο είναι το δημόσιο χρέος, μπορεί να μου πείτε? 320. Πόσο ήταν όταν έλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ? 320. Τότε δεν έχει σημασία. Θα σας εξηγήσω πώς τύχησε. Όπως το λέτε, βεβαίως δεν έχει σημασία. Είναι από την πτώση του ΑΕΠ, αλλά λέει ο κύριος Βίζερ να δούμε πόσο ήταν η ελληνική οικονομία το 2014 και τι χάθηκε στη συνέχεια. Ο κύριος Παπαδόπουλος, Σάκης Παπαδόπουλος, της κοινοβουλευτικής σας ομάδας, έχει πει ότι 35 δις είναι το κόστος. Ναι, δεν ήταν 200. Ας πούμε, δεν είναι 200. Ακούστε τώρα, εγώ λέω ότι λέει ο Βίζερ, με τον οποίο συνεργάζεται η κυβέρνηση. Εγώ ακούω ένα πράγμα. Ότι αυτή η κυβέρνηση κατόρθωσε να εμπεδώσει στη χώρα πολιτική σταθερότητα, κατόρθωσε να εμπεδώσει οικονομική σταθερότητα, κατόρθωσε να έχει ασφάλεια και να έχουμε μια συνεχή αύξηση του τουρισμού. Να ξέρετε, φέτος, σας το λέω και ως συναρμόδιος στον χώρο αυτό, θα πνιγεί η Ελλάδα από τον τουρισμό. Μακάρι. Μάλιστα. Λοιπόν, και προχωρώ σε σειρά μέτρων όπου θα πληγεί και στα μεγαγιότ, που υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πολύ θετικό είναι και αυτό. Λοιπόν, είχαμε 300 εταιρείες εγκαταστάθηκαν τα τελευταία 2 χρόνια ναυτιλιακές. Έχουμε αύξηση του ναυτιλιακού συναλλάγματος κατά 17%. Λοιπόν, αυτά όλα είναι δείγματα του τι δουλειά γίνεται. Μάλιστα. Και η χώρα και τον Αύγουστο, θα βγει από τα μνημόνια. Ναι. Πατώντας πολύ πιο σταθερά από ότι όταν μπήκε στην ΟΝΕ. Λυσμονήσατε να μας πείτε ότι είναι η ίδια κυβέρνηση η οποία παραχωρούσε επιδόματα ακόμη και σε υπουργούς. Εντάξει, τώρα κάνουμε τώρα. Δεν είναι. Μικροπολιτική. Μικροπολιτική δεν παραχώρησε σε κανέναν επίδομα. Ήταν ψηφίσατε μία διάταξη. Εντάξει, τώρα, η οποία επεκτάθηκε και στους εξοκοινοβουλευτικούς. 2 υπουργούς καρατόμησε ο κύριος Τσίπρας, κύριε Κουρουπλή. 2 υπουργούς καρατόμησε. Εντάξει. Ορθώς γινόταν αυτό. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να κάνω. Μάλιστα, να ρωτήσω εγώ να μείνω στο από εκεί και πέρα, το 200 δις. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το θέμα τώρα που τα 200 δις δεν είναι πολλά, κύριε Υπουργέ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο κύριος Ντίζελ έχει μια εκτίμηση. Τι σημαίνει ότι η ορθοτομή και το λόγο της αλήθειας. Όχι, σας ρωτώ. Θα απαντήσουν οι αρμόδιοι οικονομικοί υπουργοί το τι ακριβώς έγινε. Μάλιστα. Εγώ εκείνο που ξέρω είναι ένα πράγμα. Ναι. Ότι τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε πρώτον πυλών να βγει η χώρα από αυτήν τη μέγενη που επί 7-8 χρόνια βρέθηκε. Να μειωθεί η φορολογία λίγο. Και που η μεγάλη. Σιγά σιγά θα γίνουν. Άμα μπορούσε να τα κάνει τώρα, θα τα έχει κάνει. Ο Τσακαλώτος είπε για τα επόμενα χρόνια, μην το περιμένετε πάντα. Όλοι είμαστε σε αυτή την άποψη. Αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι η χώρα έχει δεσμεύσεις. Μία από τη μια μεριά λέμε τώρα, από την άλλη μεριά το άλλο. Δεν γίνονται και τα δύο. Ξέρουμε λοιπόν ότι η χώρα, να σας πω εγώ την άποψή μου, δεν έπρεπε να φτάσει εκεί. Και το λάθος και του Καραμανλή και του Γιώργου του Παπανδρέου τότε ήταν τα λάθη τους μεγάλα. Δεν βρήκαν ένα σημείο επαφής να μπορέσουν να μην αφήσουν τη χώρα να μπει σε αυτή την περιπέτεια. Τα άλλα όλα είναι... Τώρα μου δώσατε μία πάσα για να ρωτήσω ένα άσχετο θέμα κλείνοντας, επειδή αναφέρατε το όνομα του Γιώργου Παπανδρέου, ο οποίος πρότεινε να αποποινικοποιηθεί η κάναβη. Επειδή έχετε περάσει από το Υπουργείο Υγείας και επειδή υπάρχει ένα νομοσχέδιο στη Βουλή για τη χρήση ιατρικής κάναβης, ακούσαμε και τον κύριο Σταύρο Θεοδωράκη να λέει ότι μήπως πρέπει και για ψυχαγωγικούς λόγους να απελευθερωθεί. Η θέση σας ποια είναι, κύριε Υπουργέ? Κοιτάξτε, σε όλες τις χώρες του κόσμου πλέον χρησιμοποιείται για φαρμακευτικές δραστηριότητες. Ναι. Εκείνο που πρέπει να γίνει, γιατί πολλές φορές κάνουμε κάποια πράγματα στην Ελλάδα καλοπροαίρετα, πολλές κυβερνήσεις. Αλλά οι Έλληνες είναι και φοβερά ευρηματικοί στο πώς τα αξιοποιούν. Εδώ χρειάζεται πολύ μεγάλη σπουδή και προσοχή. Πώς θα υπάρχουν οι δικλείδες, οι πολύ ισχυρές, οι αδιαπέραστες, για να μην γίνει κακή χρήση. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε.